Έτοιμοι να υποδεχθούν τις αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων για τη σχολική περίοδο 2018-2019 η παιδική και βρεφονηπιακή σταθμή, με το χρονικό διάστημα κατάθεσης των δικαιολογητικών να ξεκινά στις 10 Μαΐου και να ολοκληρώνεται στις 31 του ίδιου μήνα. Στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα δέχονται και προνήπια, δηλαδή από 6 μηνών έως και 4,5 ετών. Όλα έτοιμα για την υποδοχή των νέων μαθητών. 10 Μαΐου ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Θα υποδεχτούμε από τις 10 μέχρι τις 10 Μαΐου μέχρι και τις 31 Μαΐου τις αιτήσεις των ωφελουμένων. Θα πάρουμε τόσα παιδιά όσα πήραμε και πέρσι, περίπου 780. Την επόμενη σχολική χρονιά όμως ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναμένεται να δεχθεί λιγότερα παιδιά σε ποσοστό που εκτιμάται ότι θα φτάσει το 25% αφού ο νέος κανονισμός κτηριακών προδιαγραφών που πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος πενταετίας θέτει αυστηρότερους όρους σε σχέση με τα τετραγωνικά που πρέπει να έχουν οι παιδικοί σταθμοί για το κάθε παιδί. Μέχρι σήμερα ο κανονισμός όριζε μέχρι 25 παιδιά ανά τάξη. Με τις νέες προϋποθέσεις όμως ορίζονται συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, συν βοηθητικοί χώροι για το κάθε βρέφος και νήπιο. Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη αύλιου χώρου, τον οποίο όμως δεν διαθέτουν αρκετή παιδική σταθμή, ιδιαίτερα στην Άνω Πόλη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο υπολογισμός πλέον του κάθε μαθητή που θα είναι στους παιδικούς σταθμούς γίνεται με τετραγωνικά μέτρα και όχι 25 παιδιά ανά αίθουσα όπως ήταν μέχρι τώρα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα προκύψει είναι με τα κτηριακά, ότι μας ζητάνε σε κάθε παιδικό σταθμό να υπάρχει αυλή, πράγμα το οποίο στους μεγάλους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αθήνας, στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τέτοιοι παιδικοί σταθμοί. Η ίδια ομάδα τεχνικών του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί μετρήσεις σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, ενώ αναζητούνται νέοι χώροι που θα στεγάσουν τις δομές, μεταξύ αυτών και στις εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένους. Στο Δήμο Καλαμαριάς δεν υπάρχει θέμα με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, αφού οι παιδικοί σταθμοί φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους χώρους που πληρούν τους προϋποθέσεις. Οι μηχανικοί αρχιτέκτονες, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη μελέτη, λάβαν υπόψη τους το προεδρικό διάταγμα το οποίο ίσχυε για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και, εν πάση περιπτώσει, προσάρμοσαν την χωρητικότητα, τους αύλιους χώρους, τους βοηθητικούς, αλλά και τους κύριους χώρους των αιθουσών, τους προσάρμοσαν στο προϋσχύσαν προεδρικό διάταγμα και εμείς δεν αντιμετωπίζουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής βρεφών και νηπίων είναι αίτηση εισαγωγής, ατομική κάρτα υγείας παιδιού, υπεύθυνες δηλώσεις περί αποδοχής κανονισμού λειτουργίας, αλλά και για το ενδεχόμενο μη κατάθεσης φορολογικής δήλωσης. Δήλωση παραλαβής παιδιού, εκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας γονέων ή άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ.